Σοφολογιότατε, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Μιχάλη Παπαδόπουλε, σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστούμε για την αποδοχή στην πρόσκλησή μας. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητέ βουλευτά, κύριε Βασίλη Ψηλάδη, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κύριε Περιφερειάρχα, αρχές του τόπου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι εδώ, είσαστε όλοι εδώ. Θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω, αγαπητοί πρόεδρε της Ένωσης Ενοδόχων, εκτός οι άλλοι που σας δώσω εδώ, εκτός πρωτοκόλλου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα νέα παιδιά που μας συμπρόφευσαν το απόγευμα σε εκείνη τη συμβολική, αλλά πολύ όμορφη ποδηλατάδα, σε έναν όχι ιδιαίτερα καλό καιρό, στα νέα παιδιά που συνδέουν το αύριο με το χτες αυτού του τόπου, και το χτες και το σήμερα αυτού του τόπου είναι εδώ, είναι κοντά μας, δεν έχετε την ευκαιρία να τον δείτε, τον δείτε σε λίγο, μια τελική μορφή του ποδηλάτου, στην κόρη της δεκαετίας του 50 και του 60, του Κώστα του Φανάρα, ανθρώπου που έφερε πολλά μετάλλια στο νησί μας τότε, και θα είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή μας απόψε να το ανταποδώσουμε όσα εκείνος προσέφερε στο νησί εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο όμορφο νησί μας. Στο νησί που γέννησε τον πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη. Στον τόπο που ως σταυροδρόμι σπουδαίων πολιτισμών σμίγει η ιστορία με το παρόν και το μέλλον. Σε έναν τόπο που το ποδήλατο έχει την δική του ξεχωριστή ιστορία. Καθόλου τυχαϊκός, πρώτη από όλους τους ελληνικούς προορισμούς, καταξιώθηκε στη συνείδηση των επισκεπτών της ως το νησί του ποδηλάτου. Τότε που ο τουρισμός ήταν ακόμα στα σπάργανα, στα μέσα της δεκαετίας του 50 και του 60. Τότε, το μακρινό 1961, που στον ελληνικό κινηματογράφο η Κος άφηνε το δικό της αποτύπωμα. Με την Τζέννη Καρέζη στην ταινία «Ποια είναι η Μαργαρίτα», σε αυτή την θρυλική ταινία. Με τους δεκάδες ποδηλατιστές, κόος ποδηλατιστές, να τη συνοδεύουν στις βόλτες της με το ποδήλατο στους δρόμους της πόλης. Με τον Θανάση Βέγκο το 1962, στην ταινία «Ζήτω η τρέλα», να περιηγείται και αυτός με το ποδήλατο στην πόλη και στις παραλίες της. Και βέβαια, στο πέρασμα των χρόνων, η Κος υπερασπίστηκε δικαίως αυτόν τον τίτλο. Ανέπτυξε δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Διαθέτει χιλιάδες ποδήλατα και καλείται τώρα, οργανωμένα όμως, να κάνει το επόμενο και πιο αποφασιστικό ίσως βήμα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση. Από τη μία ως κόη, να αποδείξουμε ότι το ποδήλατο είναι τρόπος και στάση ζωής. Ότι δεν είναι must, αλλά αναγκαιότητα. Είμαστε σίγουροι ότι οι νέες και οι νέοι μας, οι μικρές ηλικίες, θα κάνουν πράξη αυτό που αβίαστα προκύπτει ως επιθυμία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε ότι αυτή τη στιγμή οι ποδηλατικοί σύλλογοι στο νησί κάνουν σπουδαία δουλειά και τα νέα παιδιά καθημερινά επιλέγουν το μέσο αυτό ως τρόπο άθλησης. Έτσι, αργά και σταθερά, εκατοντάδες νέες και νέοι έχουν ήδη βάλει στη ζωή τους το ποδήλατο, υπερασπιζόμενοι με πάθος έναν πιο οικολογικό, υγιεινό τρόπο ζωής και διαβίωσης. Και αν τον πρώτο στόχο
τον κατακτούμε μέρα με την ημέρα. Ο δεύτερος θέλει ανάλυση, σχέδιο, οργάνωση, υποστήριξη και υλοποίηση. Αυτό που διερευνούμε είναι το πώς από απλό μέσο μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών το ποδήλατο μπορεί να εξελιχθεί οργανωμένα και μεθοδικά σε εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο που πολλές χώρες επενδύουν στον ποδηλατικό τουρισμό. Δημιουργούν υποδομές και φιλικό περιβάλλον, προβάλλουν τα πλεονεκτήματά τους και εντάσσονται σε μια τεράστια παγκόσμια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε πραγματοποιώντας έρευνα το 2012 που κατέδειξε ότι πραγματοποιούνται εκατομμύρια ταξίδια ποδηλατικού τουρισμού στην Ευρώπη, τα οποία συνεισφέρουν τεράστια ποσά στην οικονομία. Αν σκεφτούμε ότι μόνο στη Γερμανία υπάρχουν σχεδόν 10 εκατομμύρια ποδηλάτες, εκ των οποίων 5,3 εκατομμύρια είναι ορεινοί ποδηλάτες, κατανοούμε τη σημασία του για την τοπική οικονομία κάθε περιοχής. Στην Ολλανδία, πάνω από το 70% των κατοίκων πραγματοποιεί διακοπές με κριτήριο την δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου. Η χώρα μας έχει καθυστερήσει σε αυτό τον τομέα παρά τα θετικά δείγματα Δήμων που έχουν δημιουργήσει υποδομές. Σήμερα όμως δεν αρκούν αποσπασματικές προσπάθειες. Απαιτείται μελέτη, τεκμηρίωση και σχεδιασμός για κάθε κίνηση. Κάθε τι που σχεδιάζουμε εντάσσεται στο μεγάλο στόχο. Στην επωνυμία της ΚΟ, αξιοποιώντας την ιστορική ταυτότητά της, εμπλουτισμένη με σύγχρονα χαρακτηριστικά. Στην στήριξη και ενίσχυση της οικονομίας του νησιού μας, μέσα από την επανατοποθέτηση στην τουριστική αγορά. Άλλωστε, το νησί μας σε όλη την έκτασή του, στις παραλίες, στα υψίπεδα και στον ορεινό όγκο, παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα και προσφέρεται για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού. Το επίπεδο έδαφος, στο μεγαλύτερο μέρος του η φυσική ομορφιά, το επιμήκες παράλιο μέτωπο, είναι στοιχεία που το καθιστούν φιλόξενο τόπο στο χρήστη ποδηλάτου σε όλες τις ηλικίες. Στις ορεινές διαδρομές διαθέτει επίσης πολλά πλεονεκτήματα. Προσβάσιμο ορεινό όγκο, πηγές, ξοκλήσια κάστρα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, λιοτρίβια με λισοκομεία, εινοποιεί ακτινοτροφικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακές μάντρες και τυροκομεία, τοπική γαστρονομία, παραδοσιακά χωριά και σύγχρονους οικισμούς. Όμορφες εικόνες που δεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν επισκέπτη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού έχει πολλές όψεις. Σημαντικότερη όλων θεωρώ πως είναι η αποδοχή του από την τοπική κοινωνία. Ευτυχώς στην ΚΟ, όπως το περιέγραψα πριν, αυτό το έχουμε κατακτήσει. Η κοινωνία μας έχει φιλική συμπεριφορά στους χρήστες ποδηλάτου, έχοντας αποκτήσει κουλτούρα ποδηλατοκίνησης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το νησί μας διαθέτει στόλο περίπου 6.500 ποδηλάτων. Επιπλέον, η ταυτότητα της ΠΟ και οι υψηλού επίπεδου τουριστικές υποδομές του νησιού στηρίζουν και αυτό το εγχείρημα. Για να αποδώσει όμως τα προσδοκόμενα ωφέλη, απαιτείται συνδυασμός δράσεων αλλά και χρηματοδότηση αναγκαίων έργων. Δηλαδή, δεν αρκεί η δική μας βούληση σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται και η στήριξη των δράσεων του Δήμου από την κυβέρνηση και φορείς που ελέγχουν την ροή χρηματοδότησης, όπως η περιφέρεια. Πρέπει να καλυφθεί κυρίως το κόστος κατασκευής υποδομών και αστικού εξοπλισμού. Και το όφελος είναι σημαντικό, μιας και ο ποδηλατικός τουρισμός αποτελεί τον πιο αποδοτικό τομέα θεματικού τουρισμού όσον αφορά στη σχέση κόστους της επένδυσης και ωφέλους για την οικονομία. Με λίγα λόγια,
Οι υποδομές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια σαφώς και πρέπει να ολοκληρωθούν και να καλύψουν όλο το νησί. Με κύρια κριτήρια την ασφάλεια στην κίνηση και την διασύνδεσή τους. Να γίνουν μέρος της δικής μας συμβολής στην προσπάθεια διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Να αναδείξουμε το ποδήλατο ως υγιεινό τρόπο ζωής που συνδυάζει την καθημερινότητα με την άσκηση και την διατροφή, που συνδυάζει τη διασκέδαση και την εκγύμναση. Σωματική και πνευματική ευεξία, τις βασικές αρχές δηλαδή της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να επεκταθεί και στις δύο κατευθύνσεις το δίκτυο ποδηλατοδρόμου, που ενώνει το Ψαλίδι με τη Λάμπη και στη συνέχεια το Δικάκι, σε περιοχές που λειτουργούν σημαντικές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοξενούν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Αντίστοιχα δίκτυα πρέπει να δημιουργήσουμε και σε άλλες περιοχές του νησιού μας με επίκεντρο οικισμούς, όπως την Καρδάμενα, το Μαστιχάρι, αλλά και την Κέφαλο φυσικά. Στόχος μας, να φτάσουμε κάποια στιγμή σε διασυνδεδεμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και ειδικών ποδηλατικών διαδρομών που θα διατρέχει όλο το νησί, που θα καλύπτει τις ανάγκες του επισκέπτη με ποδήλατο, που θα επιτρέπει σε κάθε ποδηλάτη να κινηθεί με ασφάλεια και να φτάνει από την πόλη στην Κέφαλο, έχοντας περάσει από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αξιοθέατα ιστορίας και παράδοσης του νησιού μας. Επέκταση όμως απαιτείται και στους αστικούς ποδηλατόδρομους της πόλης και η διασύνδεσή τους σε ενιαίο δίκτυο για χρήση τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Με τρόπο που θα συνδέουν το λιμάνι, το ιστορικό κέντρο και τα μνημεία της πόλης μας, όλα αυτά που καθιστούν την ΚΟ ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Στην πόλη της ΚΟ, στον αστικό ιστό και στην περιαστική ζώνη, διαθέτουμε περίπου 15 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, μια καλή βάση για να συνεχίσουμε. Οι δράσεις μας πρέπει να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα, στην βελτίωση των αστικών υποδομών με σύγχρονη σήμανση για ασφαλείς διαδρομές, στη δημιουργία bike park και στην χάραξη ορεινών και χωμάτινων διαδρομών, στην ανάδειξη δικτύου περιαστικών διαδρομών με τη δημιουργία της πρώτης εθνικής διαδρομής ποδηλάτου, με στόχο την ένταξη της ΚΟ στο ευρωπαϊκό δίκτυο Eurovelo, στην ανάπτυξη ποδηλατικού ταξιδιωτικού τουρισμού, σε αθλητικές διοργανώσεις και στην ένταξη της ΚΟ σε επώνυμα διευρωπαϊκά δίκτυα που καθιστούν, που διασφαλίζουν την συνέχεια έργων και δράσεων. Όλα αυτά σωστά σχεδιασμένα, ώστε να μας δίνουν τη δυνατότητα προώθησής τους στην τουριστική αγορά, ώστε η ΚΟΣ να ταυτιστεί σε μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας με την ιδέα του ποδηλάτου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος μας κινείται στην κατεύθυνση να λάβει την πιστοποίηση site-friendly employer, δηλαδή να πάρει τον χαρακτηρισμό εργοδότης φιλικός προς το ποδήλατο, την μοναδική ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε αυτό το είδος. Φίλες και φίλοι, είμαστε πεπισμένοι πως κινούμαστε στον σωστό δρόμο. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι βρίσκουμε ανταπόκριση στο σχεδιασμό μας, με την αποδοχή και πίστη της τοπικής κοινωνίας ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την συμπαράσταση της περιφέρειας και άριστη συνεργασία με το επιμελητήριο Δωδεκανήσου αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο. Ο κοινός μας στόχος, δηλαδή η στήριξη της τοπικής οικονομίας, έχει ανάγκη συσπήρωσης δυνάμεων και αλληλοβοήθεια για να πετύχει. Φιλοδοξούμε να έχουμε σύντομα αποτελέσματα αυτού του σχεδιασμού και η ΚΟΣ να γίνει πρότυπο ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τα διεθνή πρότυπα. Μπορεί μέχρι σήμερα ο Δήμος ΚΟ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του παρελθόντος, να μην κατάφερε να δώσει την προωθητική ενέργεια που έχει ανάγκη ο τομέας του ποδηλατικού τουρισμού. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε. Γι' αυτό εξ αρχής, όταν αναλάβαμε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου, καταλήξαμε στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τεκμηρίωση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, δίχως προχειρότητες και αποσπασματικές κινήσεις, σε συνεργασία με ειδικούς. Γι' αυτό το σκοπό,
συνεργαστήκαμε με τον οργανισμό Πόλης για ποδήλατο. Και σε αυτό συμβάλλει η σημερινή παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το αποτέλεσμα και δηλώνω αισιόδοξος για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Θα καλέσουμε στο βήμα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Σεβασμιότατε, συμφολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριοι πρόεδροι του Επιμελητηρίου, κύριε Πάπου, κύριε Γιάννη Κουρή, αγαπητέ οικοδεσπότη, δημαρχικό, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου να είμαι στην ΚΟ, 19 Νοεμβρίου, και δεν θα ξεκινήσω με το ποδήλατο, ξεκινήσω με κάτι το οποίο κάνω το τελευταίο τριήμερο, κάθε μέρα. Συγχαίρω και ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους, όλους τους επαγγελματίες, όλους τους επιχειρηματίες όλων των νησιών για ένα συγκλονιστικό τουριστικό 2021. Για αυτό που έκλεισε σαν το καλύτερο αποτέλεσμα ΔΥΝΑ ανάκαμψης, καλύτερο ποσοστό ανάκαμψης στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μια τεράστια νίκη μιας ολόκληρης κοινωνίας, ενός λαού που ζει και αναπνέει φιλοξενία. Το έκανε με σχέδιο, το έκανε με ωριμότητα, με σοβαρότητα, το έκανε με πολύ αγάπη και αισθάνομαι ότι όταν βγαίνουμε μέσα από τέτοια καταιγίδα, τέτοια βόρα και βγαίνουμε όρθιοι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, όμορφο όμως δρόμο. Και σήμερα, ξέρετε, είμαστε σε μια πολύ δημιουργική εκδήλωση. Αυτό είναι ένα ωραίο σχέδιο. Πρόσωπα αισιόδοξα, βλέπω, σχεδιάζουν το μέλλον τους. Σχεδιάζουν, γιατί πατάνε σε ένα παρόν το οποίο είναι έδαφος συμπαγές. Γιατί αυτή τη διετία της καταιγίδας πετύχαμε πράγματα που αν τα έλεγε κανείς πριν για τους Έλληνες, θα έλεγαν μάλλον αν υπερβάλλεται. Κι όμως, 2021, είχαμε την καλύτερη ακτοπλοεία στην ιστορία των νησιών μας. Την καλύτερη ακτοπλοεία στην ιστορία των νησιών μας. Και έχουμε ανεβάσει πολύ σημαντικά επίπεδο και στην υγεία και στην παιδεία. Όλα αυτά μέσα στα δύσκολα χρόνια. Τα πιο δύσκολα. Διοικητικά, πολιτικά, δημοσιονομικά, υγειονομικά, έμελε να είναι και αυτό. Πολλά θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους που έδωσαν τόσο ύψος στον τόπο μας, στη χώρα μας, ανάσες δημοσιονομικές, ανάσες εισόδημα, θέσεις εργασίας, χαμόγελο και αισιοδοξία. Στην ΚΟ, σήμερα προσγειωθήκαμε σε ένα, υποδεχθήκαμε μάλλον τον Υπουργό σε ένα, στο καλύτερο μας αεροδρόμιο, στο Νότιο Αιγαίο, ανώτερο πολλών ευρωπαϊκών. Δεν ξέρω, έκανα και μια περιοδία το που μπαίνει στα έργα μας. Πραγματικά έχω μια υπέροχη γεύση. Ενός τόπου που δημιουργεί, εργάζεται, φέρνει αποτελέσματα. Να δώσουμε όλοι μαζί πολύ μεγάλη μάχη απέναντι σε έναν άκρατο, ακραίο αρνητισμό και λαϊκισμό. Να το παλέψουμε αυτό. Να το παλέψουμε γιατί υπονομεύει το έδαφος πάνω στο οποίο στεκόμαστε. Στο οδικό δίκτυο της ΚΟ, ως περιφέρεια, αυτή τη στιγμή εκτελούμε ένα μεγάλο έργο και έχουμε ολοκληρώσει. Και το 2022 είναι μια καθοριστική χρονιά για το δίκτυο του νησιού, το δικό δίκτυο του νησιού, γιατί ξεκινάνε πολύ μεγάλα έργα. Είναι πάνω από 5 εκατομμύρια οι παρεμβάσεις σε βαριά συντήρηση. Είναι 5 εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός του έργου. Δηλαδή επιτέλους θα φωτιστεί όλο το δικό δίκτυο του νησιού, το επαρχιακό δίκτυο του νησιού. Όλο το επαρχιακό δίκτυο του νησιού. Αρχές, πιστεύω μέχρι τον Μάιο, αν μπορέσουμε να είναι φωτισμένοι. Ξεκινάμε άμεσα, γιατί ολοκληρώθηκε και η διαδικασία και ο έλεγχος από το Ελεκτρικό Συνέδριο και έτσι
μπορούμε πια συνεχώς να υπογράψουμε, την πρώτη στην ιστορία υπηρεσία πάνω σε οδικό δίκτυο. Με τα περίφημα road safety patrols, θα δείτε κάποια περίεργα κόκκινα αυτοκίνητα σε λίγο να περιπολούν το δικό σας δίκτυο και να κάνουν παρεμβάσεις καθημερινά 7 μέρες την εβδομάδα. Πολύ ευρωπαϊκό για την Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα που εμείς υπηρετούμε. Είναι μια Ελλάδα που είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι στην άκρη, μόνο γεωγραφικά. Σε όλα τα άλλα είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι η ίδια. Χρωστάω. Ευχαριστώ. Και εγώ θυμάμαι πάντα τα χρέη μου. Αλλά πάω στο δημόσιο. Το υποδέχομαι σήμερα εδώ μαζί με εσάς τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει το μεσημέρι. Κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά ευτυχώς ο Δήμαρχος είχε κανονίσει μόνο 100 μέτρα. Εγώ δεν θα έκανα ούτε 120. Τόσο που καπνίζω. Σε ευχαριστώ, Δήμαρχε, που με σκέφτηκες. Είπα και το μεσημέρι ότι στον Υπουργό Μεταφορών μερικές μέρες, αφού πήγε δύο μεγάλες, πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Αυτές. Μία είναι για τα ταξί. Πέρασε διάταξη, με την οποία επιτρέπεται η μετατροπή σημερινών αυτοκινήτων ταξί σε εξαθέσια έως εναθέσια, 9 θέσια, μόνο για την περιφέρεια του Αιγαίου. Και και μια άλλη νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία πραγματικά είμαι συγκινημένος. Γιατί είχα πει πριν από λίγο καιρό, κάποιοι και εδώ ακούσα τη γλώσσα μου, να αν ήξερα τι θα τραβούσα. Όταν πριν 5 χρόνια είχαμε να παλέψουμε για να κάνουμε υδατοδρόμια και να φέρουμε υδροπλάνα, αν ήξερα τι θα τραβούσα, θα τα πάρω ποτέ. Ποτέ, δηλαδή έχασα και εγώ το κουράγιο μου, ένα τείχος, προσπέλαστο τείχος γραφειοκρατίας. Και μου έδωσε πάρα πολύ κουράγιο η παρουσία του στο Υπουργείο Μεταφορών, τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, σε πάρα πολύ δύναμη για τη συνέχεια. Και η πρώτη νομοθετική παρέμβαση που έφερε για τα υδατοδρόμια, πρέπει να σας πω ότι αυτήν και μόνο επιλύσαμε ένα διάστημα περίπου 2 ετών. Περίπου 2 ετών. Η δουλειά με αγάπη, με αφοσίωση από ανθρώπους παραγωγικούς, σοβαρούς, υπεύθυνους, όριμους, αφοσιωμένους, σαν να υπηρετούν την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη την οποία έχετε από την πρώτη στιγμή της θητείας σας περιβάλλει τα νησιά μας. Τι χρωστάω στον Δήμαρχο τώρα. Στον Δήμαρχο χρωστάω το εξής. Κάνω τους λίγους δημάρχους που σκέφτεται και εμάς όταν κάνει μελέτες και κάνει και μερικές μελέτες και για εμάς. Ο Δήμαρχος της Κόμη. Δεν ξέρω, πρέπει να το κοιτάξεις κάπου αυτό, αλλά εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε λίγο στιγμωγμένοι τώρα δημοσιονομικά. Περνάμε ένα μικρό ζόρι, αλλά είναι η πρόεδρος των εταιρείων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Αντώνης Γιαννικούρης, μου λένε μην τις ταραχωριέσαι, θα τα καλύψουμε εμείς εν τω μεταξύ μέχρι να εσείς λίγο να... Δραστήριου σα βλέπω. Και τέλο πάντων, να μα οριστείτε πολύ, είναι και η Ντίνα εδώ, παιδιά. Μοιραστείτε εδώ. Λοιπόν. Γιατί χρωστάμε στην Ντίνα. Χρωστάτε και οι δύο στην Ντίνα, είναι. Ναι, χρωστάμε ήδη. Λοιπόν, ο Δήμαρχο έχει κάνει δύο μελέτε. Η μία μελέτη έχει να κάνει με αφαίρεση φωτεινών σηματοδοτών από το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Να βγάλουμε δηλαδή με φωτεινού σηματοδότε και να βάλουμε στο ίσω ράντα πάνω. Αυτή είναι η μία μελέτη που έχει κάνει. Και η δεύτερη είναι προς την Κάκη. Θερμά. Ποδηλατόδρομος. Μια και μιλάμε λοιπόν για ποδηλατόδρομο, σεβόμενοι και εμείς και λίγο τη δική μας ιστορία, γιατί το 2018 βάλαμε την ΚΟ. Το 2018 χτίσαμε, το 17 νομίζω Χρήστο, το 17 χτίσαμε μια πολύ ωραία σχέση η οποία εξελίχθηκε σε φλερ, πολύ εμπιστοσύνη, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας και το 2018 βάλαμε την ΚΟ στο καλεντάρι
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας με το UCI Cos Grand Fondo, που είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αέρασης Τεχνών και ήταν η πρώτη φορά που πήγε η Cos. Εκμεταλλευτείτε την αυτή τη σχέση. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη σχέση που έχουμε χτίσει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας, γιατί είναι μια σχέση πάρα πολύ στέρη. Ξέρω ότι ο συνεργάτης σας, ο Δημήτρης ο Σαράντης, κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Ο Δήμαρχος λοιπόν έκανε και αυτή την μελέτη η οποία αφορά το οδικό δίκτυο που πηγαίνει προς Θέρμα. Το 2022 θα δημοπρατήσουμε αυτό το έργο. Ως ποδηλατόδρομο. Ως ποδηλατόδρομο, ναι. Ως ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, δεν πιστεύω να νόμιζες ότι θα κάνουμε καινούργιο δρόμο απαλωτριώνοντας όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες που είναι στη διαδρομή. Εγώ θα στοίχιζε λίγο αυτό. Ως ποδηλατόδρομο λοιπόν. Και ανά είπαμε, έχουμε εδώ το δάμιο. Και τους κόμβους, την αντικατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών, τους κόμβους που είναι φωτεινούς σηματοδότες με roundabout, στο συνεταιρισμό, αυτό θα το εντάξουμε στο πρόγραμμα του πρώτου τριμήνου του 2022. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να το παραδώσουμε κιόλας και πριν το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την υπέροχη δουλειά που κάνατε, γιατί μας κάνατε πάρα πολύ περήφανους, ψηλότερους και πιο αισιόδοξους όλους. Όπως όλα μας τα νησιά, έδωσαν αυτή την πιο δύσκολη στιγμή, την πιο σκοτεινή μέρα, ώρα της μέρας, έδωσαν το φως που όλοι είχαμε ανάγκη, και εμείς και η χώρα η ίδια. Να είστε καλά. Γεια σας. Το ευχαριστώ είναι δικό μου, είναι δικό σας που είμαι σήμερα εδώ. Με έναν υποχρέωσή μου να είμαι εδώ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο, ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, τον αγαπημένο φίλο και τον συνάδελφο, τον βουλευτή. Σεβασμιότατε, ανσοφιολογιότατε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι σήμερα στην ΚΟ. Και δεν συνηθίζω να το λέω αυτό. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι σπάνια είμαι αρεστός. Συνήθως προτιμώ να είμαι ωφέλιμος. Αλλά πραγματικά αισθάνομαι, έχω γυρίσει πάρα πολλές πόλεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αισθάνομαι πάρα πολύ οικία σήμερα στην ΚΟ. Και τα βλέμματα των ανθρώπων που συνάντησα, αλλά και κυρίως η λογική η οποία επικρατεί, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει, με ενθουσιάζει και μου αρέσει. Πιθανόν και μεγάλη οικειότητα περισσότερο του Περιφερειάρχη σας, ο οποίος από τη μία έχει μεγάλη οικειότητα, μεγάλη, μας εκνευρίζουν οι καθημερινές του πιέσεις, όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, δεν υπολογίζει πόσο σκίζει τον άλλον με τα τηλεφωνήματά του. Και χάρηκα ιδιαίτερα που γνώρισα και τον Δήμαρχο, που δεν γνωριζόμασταν μέχρι σήμερα. Γιατί βλέπω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, μια καθαρή πόλη, μια εντυπωσιακή πόλη. Βεβαιάζαμε προηγουμένως. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα για την αίθουσα αυτή, την πάρα πολύ ωραία και εξαιρετική. Έλεγα στον Περιφερειάρχη ότι η ΚΟ φημίζεται για τα μεγάλα συνεδριακά της κέντρα και μου το επιβεβαίωσε. Νομίζω όμως θα ήταν χρήσιμο και ένα άλλο χειμωνιάτικο για αίθουσα πολιτισμού και περιφερειάρχη, που νομίζω ότι η συνέργειά σας μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί και εμείς και οι βουλευτές, που καθένας βάλει το πετραδάκι του, μια αίθουσα πολιτισμού. Να χωράει 200-300 άτομα στο κέντρο της πόλης, αν είναι εφικτό, θα ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, που είναι ο ποδηλατικός τουρισμός, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται σήμερα στην ΚΟ. Δεν είναι τυχαίο που οργανώνεται στην ΚΟ μια τέτοια συζήτηση. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια εμπειρία δεκαετιών και κυρίως μια επαγγελματική αντιμετώπιση του τουρισμού από το νησί. Και χαίρομαι που, όπως υπόθηκε και πριν, ότι βγήκαμε κερδισμένοι τα τελευταία χρόνια από μια ισχυρή μάχη και ευχόμαστε να μας δοθεί δυνατότητα και του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο κερδισμένοι και τα χρόνια που έρχονται να φέρουν πολύ θετικότερα αποτελέσματα για τη χώρα μας και για το νησί μας. Η ΚΟΣ έχει υποδήλωτο στην καθημερινότητά της. Άντε δύο ώρες στην ΚΟΣ, το είδα με την πρώτη ματιά αμέσως. Και θα ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά τα οποία μας περιμέναν και μας συνοδεύσανε
στη διαδρομή που ήταν μικρή επειδή καπνίζει ο Περιφερειάρχης. Είναι σημαντικό ότι όλες αυτές οι ενέργειες και οι συνέργειες οι οποίες θέλουμε να οργανώσουμε δεν γίνονται στην τύχη. Γιατί αυτή η κουλτούρα υπέρ του ποδηλάτου, επιτρέψτε μου να πω, και της μικροκινητικότητας που υπάρχει, είναι η υποδομή πάνω στην οποία σε στέρεο έδαφος μπορούμε να στηρίξουμε και να χτίσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Βιώνω μια κλιματική κρίση που πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο τομέα των μεταφορών. Η χρήση των ήπιων μέσω μετακίνησης είναι από τους σημαντικούς τρόπους να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εγώ στην περιοχή μου, στον Ρωμό Κοζάνης, στην περιοχή που έδινε μέχρι πρόσφατο 75% της ενέργειας στη χώρα, βιώνουμε εξίσου ένα μεγάλο πρόβλημα της απολυμνητοποίησης. Όμως θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη καλύτερη. Ο λιγνίτης προσέφερε πολλά στη χώρα μας. Η επόμενη μέρα χωρίς λιγνίτη θα φροντίσουμε εμείς και η κυβέρνηση του σημερινού Πρωθυπουργού, την Κυριάκου Μητσοτάκη, να την κάνει ακόμη καλύτερη και χωρίς λιγνίτη. Ο επισκέπτης λοιπόν εδώ επιλέγει να ταξιδέψει με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και να φτάσει σε έναν προορισμό που θα του δώσει την αίσθηση ότι σέβεται το περιβάλλον. Η κόσμη μπορεί να τα προσφέρει όλα αυτά με ένα όχημα το ποδήλατο. Υπάρχουν και άλλα οχήματα. Το ποδήλατο όμως είναι από τα σημαντικότερα. Είχα την τύχη το Σάββατο το απόγευμα να συμμετέχω στο δεύτερο συνέδριο κοινοτουρισμού στη χώρα που έγινε στο Αμύντο της Φλόριδας. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε για τους δρόμους του κρασιού και ότι χρειάζεται όχημα οι δρόμοι του κρασιού. Και εδώ έχετε δρόμους κρασιού και έχετε πολύ καλά, μάλιστα, ενοποιία από ό,τι ξέρω. Ένα από τα οχήματα λοιπόν που προσφέρονται για τους δρόμους του κρασιού, γιατί χωρίς όχημα οι δρόμοι του κρασιού δεν διανύονται, είναι το ποδήλατο. Ένα άλλο όχημα είναι το υδροπλάνο. Ένα άλλο όχημα αναμφισβήτητα είναι το πλοίο, το αεροπλάνο, το κτέλ, το ταξί, το γιοταχή. Το ποδήλατο όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και εδώ στο νησί που μιλάμε, ειδικά συνδυάζοντας και τα υνοποιία και το ποδήλατο, είναι ακόμα πιο εξαιρετικό, θα έλεγα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες εβδομάδες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, πετύχαμε τη δημιουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το Γύρο Βέλος στην Ελλάδα. Με ανάδειξη, σαν κύριο λόγο, το ποδηλατικό τουρισμό. Είναι ένα μνημόνιο που υπογράψαμε εγώ και η Μαρία Ζαχαράκη εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού για ένα δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών που συνδέει τις ευρωπαϊκές χώρες και προσελκύει περίπου γύρω στα 5,5 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Γι' αυτό που είμαι βέβαιος είναι ότι στην Ελλάδα διατρέχουν 3 ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές. Και όπως επιθυμώ για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Δυτική Μακεδονία, να την εντάξουμε στις διαδρομές του Γύρω Βέλου, θα δώσω μία υπόσχεση φεύγοντας ότι θέλουμε να εντάξουμε και την ΚΟ στις διαδρομές του Γύρω Βέλου. Και γι' αυτό και το λέω αυτό όχι ως υπόσχεση. Το λέω ότι θα το κάνουμε. Και χαίρομαι, στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους. Το Σπύρο τον Παγιωλή, τον οποίο τον γνωρίζω τώρα τελευταία, αλλά είναι άτυπος και άνθιστος συνεργάτης του Υπουργείου μας και μας στηρίζει και μας βοηθάει. Έχει να κάνει με αυτό που θα δούμε σε λίγο. Και τη Φωτεινή Διαμαλή, την νομική μου σύμβουλο, η οποία ασχολείται, έρχεται να απασχολείται με το Γύρο Βέλο. Θέλω λοιπόν, το Γύρο Βέλο τι είναι. Είναι διάφορες διαδρομές, σε πεδίο ανάκτυπο, σε βουνά, σε όρη, όπου κάνεις μετακινήσεις με το ποδήλατό σου. Δηλαδή, παίρνεις το πλοίο της γραμμής και έρχεσαι στην ΚΟ, με το ποδήλατό σου. Κάνεις τη διαδρομή την οποία θα καθορίζουμε, δηλαδή ενδεικτικά. Αυτά που τα έχω γράψει, δεν τα ξέρω απ' έξω, έτσι. Το δάσος της Τζουκαλαριάς, τους υβριοβοότοπους, τις Αλικές, το Ψαλίδι και φυσικά την πόλη της ΚΟ. Κάνεις τις διαδρομές αυτές, μετά παίρνεις το ποδήλατό σου επάνω στο υδροπλάνο και συνεχίζεις και πας στη Ρόδο ή πας στην Πελοπόννησο. Και μετά παίρνεις το κτέλ που βάζεις το ποδήλατό σου πίσω από το κτέλ
και πας στην Αθήνα και κάνεις τις διαδρομές της Αθήνας. Μετά παίρνεις το ποδήλατό σου και το πάει στο τρένο και πας στη Δυτική Μακεδονία, στην Λοζάνη. Και μετά συνεχίζεις στο Βελιγράδι, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος έχει ουσία και έχει και νόημα. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να τονίσω, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την υποστήριξη των τουριστικών υπηρεσιών. Είναι ένα πεδίο που υποστηρίζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα πρόσφατα αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, δεν θέλω να αναφερθώ εγώ επιπλέον, σαν την τροπολογία για τα ταξί που κάναμε, ένα πάγιο αίτημα των οδηγών και διοκτών ταξί. Σας είπαμε για τα αεροπλάνα, είναι στόχος μου. Ξεκινήσαμε μια ομάδα ανθρώπων το 2013, είχε ετοιμαστεί το 2014, είχαν λειτουργήσει δύο αεροδρόμοι, είχαν αδειοδοτηθεί. Από το 2014 μέχρι το 2021 δεν αδειοδοτήθηκε κανένα. Και αυτό είναι πολιτική αιχμή. Γιατί ξέρετε, συνήθως λέμε διάφορα, λέμε, καλά δεν εννοούμε κανένα, ναι. Δεν είναι πολιτική αιχμή. Όχι, είναι πολιτική αιχμή αυτό. Επί 7 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα που καλά έγινε αεροδρόμια. Εμείς θα το ξεκινήσουμε. Και αυτό το όραμα που έχει μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων, αυτό το όραμα που έχει ο τουρισμός, που η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα με τα τόσα νησιά που έχει να αναπτύξει τα αεροπλάνα, εμείς με τη βοήθεια του Θεού πιστεύουμε ότι θα κάνουμε πράξη το καλοκαίρι. Αλλά θέλουμε και τη βοήθεια όλων. Έχουμε τη δική σας βοήθεια, κύριε Περιφερειάρχα, θέλουμε και των Δήμων, θέλουμε και των Δημοτικών Ταμείων, θέλουμε συνέργειες. Η σημερινή λογική που έχει αυτή η κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα έλεγε κάποιος, είναι μία. Συνεννόηση και συνέργειες. Αυτή είναι η λογική. Και φαίνεται σε όλα τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία που σας είπα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Και σε κάθε πτυχία αυτών των δραστηριοτήτων συνδυάζονται τις μεταφορές, τον τουρισμό και ό,τι άλλο απαιτείται και είναι χρήσιμο να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι εδώ σήμερα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένας σταθμός για την επέκταση της εργασίας μας, ώστε να γίνει κόσμο το είναι, αλλά να γίνει ακόμα περισσότερο και να το δείχνουμε όλοι το νησί του ποδηλάτου. Γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε όλο αυτό το οποίο ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένω να δω να παρακολουθήσω το περιεχόμενο της μελέτης για το πολυεθνικό τουρισμό της ΚΟ. Και θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Και αναφέρομαι στους άλλους φορείς που συγχωρέστε με, δεν προσφώνησα για να μην αδικήσω κανέναν, δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, οπότε προτίμησα να μην το κάνω. Θέλετε συνεργασία των επιμελητηρίων, θέλετε συνεργασία του Δήμου, των φορέων, των επιμελητηρίων γενικότερα, γιατί η χώρα μας πρέπει και μπορεί να πάει μπροστά. Αυτό θα γίνει μόνο με τη συνεργασία και τη συνεννόηση μεταξύ μας. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και είμαστε ανοιχτοί για οτιδήποτε χρειάζεται. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε, σοβολογιότατε, αξιότιμοι καλεσμένοι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Τιμή διότι η Δημοτική Αρχή της ΚΟ μου εμπιστεύθηκε κάτι που νιώθω ότι είναι πολύ σπουδαίο για το νησί. Και χαρά διότι στη διαδικασία και στη διάρκεια αυτής της εργασίας η ΚΟ ειλικρινά με κέρδισε και την αγάπησα. Και επιπλέον γιατί αγαπώ, μιλάω για κάτι που αγαπώ, που είναι το ποδήλατο. Ξεκινώντας από το τέλος, από την αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια και να πω ότι αυτή η σχέση δεν είναι τόσο άδολη όσο νομίζετε. Απλώς στο πρόσωπό σας είδα τον άνθρωπο που θα μπορούσε να υποστηρίξει πραγματικά την ανάπτυξη του ποδηλάτου. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είναι λογικά το καθήλυνα αρμόδιο για την ανάπτυξη του ποδηλάτου. Είναι εκείνο που πρέπει να κάνει τη δουλειά, γιατί το ποδήλατο είναι μεταφορές και υποδομές. Και είδα στο πρόσωπό σας και στους συνεργάτες σας την πρόθεση και τη διάθεση να γίνουν πράγματα. Και αυτό με κάνει ειλικρινά αισιόδοξο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ σήμερα και αυτό που μου ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ήταν τόσο συγκεκριμένο, που θα το διαβάσω για να μην χάσω λέξη, είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου
πλάνο ενεργειών με στόχο την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στην ΚΟ κατά έναν τρόπο που να είναι ουσιαστικός, σύγχρονος και κυρίως εναρμονισμένος με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Τη λέξη οργανωμένος θα την ακούσετε αρκετές φορές σήμερα. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα το κάνουμε αυτό? Αυτό που θα σας παρουσιάσω δεν είναι ακριβώς μια τεχνική μελέτη, διότι δεν είμαστε μελετητές. Είναι, θα το έλεγα λίγο ρομαντικά, μια διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή. Είναι η έκφραση της εμπειρίας πάρα πολλών ετών. Ασχολούμαι με το ποδήλατο από το 1998 επαγγελματικά. Επιστημονικής τεχνογνωσίας, συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι συγκοινωνιολόγοι σε θέματα ποδηλάτου, ποδηλατικών υποδομών και φυσικά των διεθνών πρακτικών. Στέκομαι σε αυτό το σημείο γιατί υπάρχουν χώρες, καλώς ή κακώς, που έχουν κάνει πράγματα πριν από εμάς και πολύ σωστά για το ποδήλατο. Έχουν δοκιμάσει τα λάθη, τα έχουν ξεπεράσει και έχουν βρει τις λύσεις. Δεν έχουμε κανένα λόγο να προσπαθήσουμε να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό του ποδηλάτου. Αξίζει να προσαρμόσουμε την εμπειρία τους στα δικά μας δεδομένα και με βάση αυτή να προχωρήσουμε παραπέρα. Πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι για το οποίο δεν θα σας μιλήσω τώρα περισσότερο, εμείς λοιπόν είμαστε οργανισμός πόλης για ποδήλατο, ο οποίος είναι μέλος της European Cycling Federation από το 2013. Είμαστε ως πρότυνος ο εθνικός συντονιστής για το Eurovelo και πλέον είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελούμε ένα από τα μέλη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το Eurovelo, δηλαδή ουσιαστικά οι αντιπρόσωποι του Eurovelo στην Ελλάδα. Είμαστε αντιπρόσωποι επίσης της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Cycle Friendly Employer, μια πολύ ενδιαφέρουσα πιστοποίηση η οποία λειτουργεί σε 19 ευρωπαϊκές χώρες εδώ και μερικά χρόνια. Και η βασική μας δουλειά, όσο και αν ακουστεί σε κάποιους περίεργο, είναι το lobbying. Αν το αυτοκίνητο έχει κερδίσει τη θέση που έχει σήμερα, το έχει κερδίσει με το lobbying. Εάν στις παλιότερες διαφημίσεις, ας πούμε, αντί να βλέπετε τον πρωταγωνιστή ή την πρωταγωνίστρια να είναι στο αυτοκίνητό του με ανοιχτό το παράθυρο και να διασχίζει τους αυτοκινητοδρόμους, βλέπατε έναν συμπαθητικό τύπο πάνω στο ποδήλατο να χαμογελάει, γιατί δεν είσαι στο ποδήλατο, χαμογελάς. Ίσως η θέση του ποδηλάτου σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε να ήταν εντελώς διαφορετική. Επειδή λοιπόν το ποδήλατο είναι μικρή αγορά, επειδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό είναι αρκετά ρομαντικοί, το lobbying του δεν είναι ισχυρό. Και τι εννοώ lobbying? Εννοώ τις συνομιλίες με τα υπουργεία, τις συνομιλίες με την περιφέρεια, με τους δήμους, αλλά ακόμα και με τους ιδιώτες ή με τους οργανισμούς που θέλουν να κάνουν πράγματα. Είμαστε αποκλειστικό συνεργάτη του Κέντρου Πολιτισμού, γιατί είμαστε Ρωσνιάρχο στην Αθήνα, από τότε που ξεκίνησε και τους κάνουμε ό,τι ενέργειες να κάνουμε με το ποδήλατο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τεχνογνωσία που έχουμε έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου. Πάμε κατευθείαν στην ουσία του ποδηλατικού τουρισμού. Υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία θεωρώ πως είναι ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με μια έρευνα ενός Αμερικανικού Ινστιτούτου Ερευνών που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα παγκόσμια έσοδα, η παγκόσμια αξία, ας το πούμε, της ποδηλατικής αγοράς του 2020 αναγνωρίστηκε στα 311 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 80 περίπου είναι στην Αμερική και τα υπόλοιπα είναι στην Ευρώπη. Προβλέπεται ότι ως το 2016 τα έσοδα αυτά θα ξεπεράσουν τα 680 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα, μην φανταστείτε ότι αφορούν κάποιον ακτιβιστή με κοτσίδα και σακίδια, αφορούν ένα κοινό το οποίο είναι 40-60 στην πλειοψηφία του, είναι οι περισσότεροι άντρες, αλλά όχι πολύ πάνω από το μισό, έχουν μέση και ανώτερη κοινωνική μόρφωση και οικονομική κατάσταση, ταξιδεύουν κυρίως ως ζευγάρια ή παρέες, σχεδιάζουν μόνοι τους τα ταξίδια τους και δεν διακρίνονται για τις αθλητικές τους επιδόσεις, κάνουν ήπια άσκηση. Άρα στην ανάπτυξη του τουρισμού του ποδηλατικού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ συμβάλει και είναι μια σχέση που λειτουργεί παράλληλα η ανάπτυξη των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για να σας δώσω μια ιδέα, το 2012 όταν εμφανίστηκε το ηλεκτρικό ποδηλάτο στην Ευρώπη πουλήθηκαν 800.000 μονάδες. Το 2020 πουλήθηκαν 4,6 εκατομμύρια ή το 17% περίπου του συνόλου των ποδηλάτων που πουλήθηκαν στην Ευρώπη. Και οι προβλέψεις δείχνουν ότι ως το 2025 ο αριθμός αυτός θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια, δηλαδή το 50% των ποδηλάτων που θα πολλούνται θα είναι ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση. Τι σημαίνει αυτό με το για το ποδήλατο? Σημαίνει ότι ένα κοινό το οποίο δεν θα αγόραζε διαφορετικά ποδήλατο, δεν θα έμπαινε στη χρήση του ποδήλατου, τώρα επιλέγει ως ένα εναλλακτικό μέσο
το ποδήλατο. Το περίπου 30% των ερωτηθέντων σε μια μεγάλη έρευνα στην Ευρώπη δήλωσε ότι θα αντικαθιστούσε με χαρά το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα του με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το ηλεκτρικό ποδήλατο λοιπόν επιτρέπει να λύνεις δύο προβλήματα. Και αυτές είναι τα προβλήματα σου να κάνεις ποδήλατο, όπως πολύ σωστά δήλωσε ο κύριος Περιφερειάρχης προηγουμένως. Η έλλειψη φυσικής κατάστασης και η μορφολογία του εδάφους. Αν λοιπόν δεν είσαι αθλητικός τύπος, σαν τα παιδάκια που μας καλωσόρισαν σήμερα, δεν μπορείς να πας, ας πούμε, από εδώ στην Κέφαλο και να ανέβεις χαρούμενος έως την κορυφή της πόλης. Με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο θα σου φανεί ότι οι ευθείες που ξεκινάνε από εδώ και φτάνουν σχεδόν μέχρι το Μαστιχάρι συνεχίζονται και δεν σταματάνε ποτέ. Και ο Περιφερειάρχης με ένα καλό ηλεκτρικό ποδήλατο άνετα θα μπορούσε να κάνει τη διαδρομή αυτή. Και την ανηφόρα μαζί βάζουμε και στίχη, αν θέλετε, και τα κέρδη να τα δώσουμε στον ποδηλατόδρομο που σχεδιάζει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην ουσία του πράγματος που είναι οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον ποδηλατικό τουρισμό. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θέλω να σας βάλω να σκεφτείτε κάτι. Συζητάμε για ποδηλατικό τουρισμό. Το έχουμε λίγο ασαφές στο μυαλό μας, είμαστε χαρούμενοι που γίνεται, αλλά ίσως να μην έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Θα σας πω λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή το περίπου 8% των ημερήσιων μετακινήσεων στην Ευρώπη, μέσος όρος είναι αυτός, γίνεται με ποδήλατο. Υπάρχουν χώρες όπως οι κάτω χώρες ή οι Σκανδιναβικές ή η Γερμανία ή ίσως το Βέλγιο, που εκεί οι ημερήσιες μετακινήσεις που γίνονται με ποδήλατο ξεκινάνε από το 25% και φτάνουν μέχρι το 45%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει για κάθε 100 μετακινήσεις 45 γίνονται με το ποδήλατο. Όταν ένας προορισμός θέλει να αυξήσει την επισκεψιμότητά του, θέλει να αυξήσει το κοινό του, τις αφήξεις του, δεν είναι δυνατόν να περιμένει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν επιπλέον πρέπει απαραίτητος να κινούνται με ένα αυτοκίνητο ή με ένα τουριστικό λεωφορείο. Εάν λοιπόν από τους 100 ανθρώπους οι 10 στην πιο απεσιόδοξη περίπτωση ή οι 40 στην πιο αισιόδοξη θα ήθελαν να έχουν ποδήλατο, γιατί κανείς να μην κερδίσει τον επιπλέον ελεύθερο χώρο που εξοικονομείται από την έλλειψη των αυτοκινήτων στον χώρο? Και αν πάει κανείς να το σκεφτεί λίγο έτσι πονηρά και να πει ναι, αλλά πού θα χάσουμε τα λεφτά από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή δεν ξέρω τι άλλο, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων αγοράζει ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω, 10-15.000 και επιβαρύνεται με τα έξοδά του τα ετήσια για να το νοικιάσει 40 ευρώ την ημέρα, 45, όταν ένα καλό ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο στοιχίζει σε τιμή αγοράς 3.500-4.500, τόσο ακριβό, νοικιάζεται σε περιοχές όπως η Λίμνη Γκάρντα, ας πούμε, 80 ή 100 ευρώ την ημέρα. Άρα, γιατί δεν είναι περισσότερο συμφέρον και πιο κερδοφόρο το να αγοράσεις ποδήλατο με 3.000 που θα νοικιάζεις 70, από το να αγοράσεις αυτοκίνητα των 15 για να τα νοικιάζεις 30 και να έχεις τις επιβαρύνσεις του τη συντήρησή του. Μερικά μεγέθη για τον ποδηλατικό τουρισμό, έτσι γιατί, για να πάρουμε μια εικόνα. Στη Γερμανία, μόνο το 2019 αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 200.000 το 2019. Στη Γαλλία, το 2020, τα έσοδα από τον ποδηλατικό τουρισμό ήταν 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος που η Γαλλία επενδύει περίπου 800 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αλλά αν σκεφτούμε τα κέρδη, είναι η πιο φτηνή επένδυση που κάνει. Δίνει 800 εκατομμύρια το χρόνο για να έχει 5 δις. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν στη Γαλλία περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις ενοικίας ποδηλάτων και αυτός είναι και ο λόγος που ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει 4 θέσεις προτείνει στα όρια του υποχρεωτικού, θέλει να το κάνει, 4 θέσεις ποδηλάτων στην αμαξοστοιχεία. Στη Γαλλία έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο το 8 και σε περιοχές όπως είναι, ας πούμε, ο Λίγηρας, που κατεβαίνει κάποιος από το Παρίσι για να πάει στο Λίγηρα για να κάνει ποδήλατο, επιτρέπονται 27 ποδήλατα αναμαξοστοιχεία. Αυτό δεν το κάνουν επειδή είναι μεγαλόψυχοι ούτε επειδή είναι κουτί. Το κάνουν γιατί αυτό τους αποφέρει 5,7 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και σκεφτείτε, γιατί συζητήσαμε προηγουμένως, ακούστηκε για επενδύσεις και για έργα, σκεφτείτε το κόστος ενός έργου για το αυτοκίνητο, δηλαδή μια γέφυρα ή ένας μεγάλος δρόμος ή οτιδήποτε, το κόστος για την κρουαζιέρα, που σημαίνει πρέπει να φτιάξω το λιμάνι, και το κόστος για το ποδήλατο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σκοτώνονται για τον ποδηλατικό τουρισμό. Αυτός είναι ο χώρος που η Σκωτία χθες ανακοίνωσε ότι θα δίνει 320 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για τα 5 επόμενα χρόνια για να αναπτύξει τον ποδηλατικό τουρισμό.
Η Κόση είναι το νησί του ποδηλάτου, αυτή είναι η γνώμη μου. Και νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα που το ποδήλατο ήρθε στο νησί από τους Ιταλούς, νομίζω ότι οι κάτοικοι το αγάπησαν, η μορφολογία του επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα όπως μου είπε ο κύριος Παυλίδης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, το 1950 υπήρχαν 4 επιχειρήσεις που έκαναν μαθήματα ποδηλάτου στην ΚΟ, το 50, τη δεκαετία του 50, απίστευτο. Οι κάτοικοι της Κόσης σήμερα κάνουν ποδήλατο και το χρησιμοποιούν για διαφορετικές εφαρμογές. Το χρησιμοποιούν για μετακίνηση, το χρησιμοποιούν για αναψυχή, αλλά το χρησιμοποιούν και για άθληση. Αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό, θα σας το πω μετά. Μιλάμε επίσης για τα είδη του ποδηλατικού τουρισμού. Ο ποδηλατικός τουρισμός δεν είναι κάτι ενιαίο, γενικό και αόριστο. Μπορεί κανείς καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον ορισμό του. Ως ποδηλατικό τουρισμό εννοούμε τα ταξίδια εκείνα τα οποία γίνονται με στόχο την ποδηλασία. Δηλαδή δεν έρχομαι στην ΚΟ και επειδή βρίσκω ένα ποδήλατο κάνω ποδήλατο. Έρχομαι στην ΚΟ για να κάνω ποδήλατο. Και μάλιστα έχει και μια παρένθεση που λέει κάνοντας ήπιο ποδήλατο. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε στους αθλητές που κάνουν προπόνηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα, ένα αθλητικός τουρισμός. Μπορεί κανείς λοιπόν με το ποδήλατο να κάνει διαφορετικά πράγματα. Μπορεί, όπως είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, να έρθει από την Γερμανία με το ποδήλατο στην Ελλάδα. Αυτό μη σας φανεί τόσο τραγικό. Γνώρισα πριν από 2 μήνες ένα ζευγάρι Καναδών, γύρω στα 60, οι οποίοι συνταξιούχοι, ευκατάστατε λόγοι πάμπλουτι, οι οποίοι έφτασαν στην Ελβετία, νίκησαν 2 ποδήλατα και σιγά σιγά, όταν λέω σιγά σιγά εννοώ κάνοντας περίπου 40 χιλιόμετρα την ημέρα, σκεφτείτε ότι το ποδήλατο απλώς που γυρνά στα πόδια σου πηγαίνει με 15, άρα με 2,5 ώρες ποδηλασία την ημέρα, έφτασαν στην Ιταλία, πήραν το καράβι, έφτασαν ως την Αθήνα και από εκεί πήραν το καράβι για να πάνε στη Λέσβο για να βοηθήσουν τα προσφυγόπουλα να τους μάθουν αγγλικά. Ήταν ένα όνειρο ζωής για εκείνους, το έκαναν πολύ χαρούμενοι, γίναμε φίλοι. Μπορεί λοιπόν κανείς να ταξιδεύει με το ποδήλατο. Μπορεί όμως να έρχεται στον προορισμό, επειδή ξέρει ότι στον προορισμό θα βρει τα ποδήλατα που θέλει. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος στην ΚΟ, αφού υπάρχουν αυτά τα 6.500 ποδήλατα, να νοικιάσει το ποδήλατο που του αρέσει και να χωρίσει τις διακοπές του σε ημέρες και να κάνει κάθε μέρα το ποδήλατό του. Μπορεί να έρθει, αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Περιφερειάρχη, για να συμμετάσχει σε αθλητικές εκδηλώσεις. Ανήκει στον ποδηλατικό τουρισμό. Μπορεί τέλος απλώς να βρεθεί στον τόπο προορισμού και παρεπιπτόντως, επειδή βρήκε και ποδήλατα, να κάνει και λίγο ποδήλατα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε ένα νησί στο οποίο υπάρχει παράδοση, υπάρχουν υποδομές και υπάρχουν και 6.500 ποδήλατα, πρακτικά όποιος έχει εδώ ή η πλειοψηφία, για να μην κάνω λάθος, απλώς βρήκανε το ποδήλατο και κάνουν ποδήλατο που το βρήκανε. Και γιατί κάνουν ποδήλατο, γιατί όπως σας είπα πριν, το 40% των Ολλανδών κάνει κάθε μέρα ποδήλατο έτσι κι αλλιώς. Γιατί κάποιος το στερήσει στις διακοπές του. Γιατί πρέπει ένας άνθρωπος που κάθε μέρα μετακινείται με ποδήλατο, άμα πάει σε ένα νησί, κάποιος να το στερήσει αυτή την ελευθερία και τη χαρά. Φανταστείτε λοιπόν να μπορέσει η ΚΟΣ να αναπτύξει τους άλλους τρεις μορφές ποδηλατικού τουρισμού. Τι θέλει ένας πολίτης που θέλει να μετακινηθεί με το ποδήλατο. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Δήμαρχος προηγουμένως. Θέλει 2 πράγματα. Θέλει πληροφόρηση, η οποία πληροφόρηση αυτή πρέπει να υπάρχει από πριν σχεδιάσει το ταξίδι του, αλλά πρέπει να υπάρχει και στον τόπο προορισμού. Δηλαδή, αν βγω στην παραλία, να ξέρω. Αν πάω αριστερά και πάω προς τη Λάμπη, ας πούμε, η Λάμπη είναι 1 χιλιόμετρο ή 8, εκεί που θα φτάσω να πάρω πετσέτα για να κολυμπήσω ή να πάρω ντουφέκι για να πάω για κυνήγι. Τι να κάνω ακριβώς, θέλει αυτή την πληροφόρηση και θέλει και ασφάλεια, η οποία ασφάλεια παρέχεται με 2 τρόπους. Με υποδομές όπου υπάρχουν, αλλά και με την αποδοχή, και χάρηκα πάρα πολύ που το ανέφερε έτσι, του μέσου από την κοινωνία. Η Κόση είναι ένας τόπος στον οποίο, αν βρεθείς με το ποδήλατο μπροστά από ένα αυτοκίνητο και είσαι σχετικά αργός, ο οδηγός του αυτοκίνητου, η πρώτη του αντίδραση δεν είναι να θέλει να σε πατήσει, όπως γίνεται αλλού. Το καταλαβαίνει γιατί το χρησιμοποιεί εκείνος, κάνει υπομονή, περιμένει το χρόνο που να σε προσπεράσει. Άρα, αυτά που ζητάει ο χρήστης του ποδηλάτου είναι πράγματα τα οποία ή υπάρχουν ή μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν στην ΚΟΠ. Πώς λοιπόν η ΚΟΣ από ένα νησί το οποίο έχει το ποδήλατο στο DNA του μπορεί να αναδειχθεί σε έναν ποδηλατικό προορισμό. 3 πράγματα έχουμε σκεφτεί, 3+1. Το ένα πράγμα είναι η ανάδειξη και η βελτίωση των αστικών διαδρομών. Το δεύτερο πράγμα είναι η δημιουργία περιαστικών διαδρομών. Πηγαίνω από το σημείο Α στο σημείο Β με το ποδήλατό μου και το μοιράζω σε ημέρες και έχω κάνει όλο το νησί σε 3 ή 4 μέρες και κάθομαι βέβαια σε κάθε προορισμό όσο θέλω. Και η δημιουργία χωμάτινων διαδρομών, δηλαδή μετάλλευση του ορεινού όγκου, των χωμάτινων διαδρομών, για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό που ονομάζουμε ορεινή ποδηλασία.
Και το συν ένα είναι το marketing και η προώθηση αυτής της ιδέας. Γιατί να φτιάξει κάποιος εξαιρετικές υποδομές ή να φτιάξει ταιριαστικές διαδρομές, και αυτό να το ξέρουμε εμείς εδώ όσοι είμαστε σήμερα, δεν έχει κανένα νόημα και ακυρώνει την όλη ενέργεια. Ξεκινήσαμε λίγο να το σκεφτόμαστε καταγράφοντας καταρχάς τις υποδομές που υπάρχουν στην πόλη της ΚΟ. Κάναμε μια καταγραφή και καταγράψαμε η κάθε μία από τις διαδρομές τι τύπος υποδομής ποδηλάτου είναι, τι υλικό, ποιος την χρησιμοποιεί και βεβαίως ποιο είναι το μήκος της. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη της ΚΟ υπάρχουν 14.400 μέτρα ποδηλατοδρόμου. Ποιο είναι όμως το χαρακτηριστικό αυτών των υποδομών? Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι διαδρομές. Δηλαδή, πηγαίνει κανείς από εδώ εκεί. Τι τους λείπει? Τους λείπει η διασύνδεση και τους λείπει επίσης και η αναγνώριση του τι είναι αυτές οι διαδρομές ακριβώς. Και βεβαίως, μια συμπλήρωση που πολύ σωστά έχει τονίσει ο Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν βλέπετε έναν πρώτο χάρτη, ας πούμε, στον οποίο καταγράφονται από τη μια οι υπάρχουσες ποδηλατικές διαδρομές, από την άλλη κάποιες προσθήκες που θα μπορούσε να είναι μια περιμετρική διαδρομή ή ένας άξονος όπως είναι, ας πούμε, Βενιζέλου Αρτεμισίας, ή η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των ήδη υπαρχόντων οδών ή ποιες κυκλοφορίες. Εκεί δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα του Υπουργείου, ο Υπουργός θα μπορούσε να μας τα πει, αν εφαρμοστεί η πρόθεση για τον καθορισμό του ορίου στις πόλεις 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ήδη στο κέντρο το έχουμε λύσει το θέμα, γιατί αν τα αυτοκίνητα κινούνται με 30 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί κανείς να κάνει να χαρακτηρίσει τους δρόμους οδούς μεικτής χρήσης, άρα έχει ποδηλατόδρομο χωρίς καν να τον κάνει. Φτιάχνει λοιπόν και τους υπόλοιπους αυτούς που τώρα αναφέραμε, 2-3-4, και ξαφνικά έχει δημιουργήσει τι? Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο. Αυτό λοιπόν που λείπει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, στην πόλη της ΚΟ, είναι η οργάνωση των διαδρομών σε ποδηλατικό δίκτυο. Δηλαδή, δεν πηγαίνω, ας πούμε, στην Οδυσσέα Ελίτην για να κάνω ποδήλατο, αλλά πηγαίνω στη διαδρομή 1, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι και πράσινη, και μπορεί κάποιος μετά να πει: ξέρεις κάτι, αν θες να έρθεις στο ξενοδοχείο μου, θα πάρεις τη διαδρομή 1 και εκεί δεξιά θα με βρεις. Ή αν θες να πας στη Δέρνα το βράδυ, θα πας στη διαδρομή 5 και θα βρεις αυτό. Αυτό, φανταστείτε, στη διαδρομή είναι για να πάει για Κολύμπη, μια διαδρομή για να πάει τα Αρχαία, μια για να πάει στο κέντρο να ψωνίσει. Αυτομάτως δηλαδή αυτό που υπάρχει ήδη υπάρχει, με πολύ μικρές παρεμβάσεις και κυρίως πολύ οικονομικές και γρήγορες, μπορεί να δημιουργήσει ένα ωραίο δίκτυο. Αυτό το δίκτυο όμως τι πρέπει να έχει? Εδώ δεν θα μιλήσω τώρα για αυτό, γιατί για μια εργασία 160 σελίδων σε ένα τετάρτο είναι δύσκολο να το κάνουμε. Έχουμε καταγράψει όλα τα σημεία στα οποία θα πρέπει να μπουν πληροφοριακές πινακίδες. Τι είναι αυτές οι πινακίδες? Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα. Είναι εργαλεία που μας δίνει ο κώδικας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πληροφοριακές πινακίδες και να ενημερώνουμε τον επισκέπτη ότι εκεί που βρίσκεται, αν κάνει αριστερά, θα πάει σε 500 μέτρα στον αρχαιολογικό χώρο. Έχουμε καταγράψει, γυρνάω πίσω, περίπου 25 πινακίδες στην πόλη της ΚΟ, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι φοβερό, κάτι δύσκολο. Και φανταστείτε απ' την άλλη ότι εγώ έρχομαι με το αεροπλάνο, φτάνω ξαφνικά στην ΚΟ, κοιτάω δεξιά και αριστερά και βλέπω αυτές τις πινακίδες. Αυτομάτως νιώθω ότι βρίσκομαι σε έναν ποδηλατικό προορισμό. Θα αρχίσουν να βγαίνουν φωτογραφίες, όπως θα έχετε δει φωτογραφίες από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, δίπλα στην πινακίδα του ποδηλάτου που δείχνει ότι να, εγώ εκεί είχα πάει σήμερα στο Ψαλίδι ή στο Τιγκάκι ή οπουδήποτε. Ένα απλό μέτρο, γρήγορο σχετικά, το οποίο θα αλλάξει την όψη της πόλης. Πάμε στις περιεστικές διαδρομές. Το ιδανικό είναι η ένταξη στο Γεροβέλο. Αυτό πιο εύκολα λέγεται παρά γίνεται. Η βοήθεια του Υπουργού είναι πάρα πολύ σημαντική, και το ότι το Εθνικό Συνδρομητικό Κέντρο για το Γεροβέλο είναι δικό μας. Τι πρέπει να γίνει όμως εδώ? Πρέπει πρώτα να περιμένουμε το 2022 για να κάνουμε την αίτηση, και πριν από την αίτηση αυτή πρέπει να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Το Γεροβέλο λοιπόν για να σε αποδεχτεί πρέπει να έχεις μια σειρά από προϋποθέσεις, δηλαδή συγκεκριμένο πλάτος οδοστρόβατος, συγκεκριμένη ταχύτητα αυτοκινήτων, συγκεκριμένο φόρτιο κυκλοφορίας. Αυτά για να αποφασιστούν σίγουρα χρειάζεται μια πολιτική απόφαση, χρειάζεται μια συνεργασία πρόθυμων, όπως βλέπουμε όλοι, πολιτικών, Δημάρχου, Περιφερειάρχη, Υπουργείου, για να καταλήξουμε ποιοι από αυτούς τους δρόμους θα πληρούν τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται για να ενταχθούν στο Γεροβέλο. Και επειδή το Γεροβέλο είναι κάτι που μπορεί να πάρει και ένα χρόνο παραπάνω, πριν από το Γεροβέλο μπορούμε να δουλέψουμε με τις εθνικές διαδρομές. Μια
πρωτιά αυτής όλης της ιδέας, διότι έως τώρα οι εθνικές διαδρομές δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και από έλλειψη γνώσης όχι τίποτα παραπάνω. Και γιατί σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Eurovelo ουσιαστικά είναι μια σύνδεση εθνικών διαδρομών. Μπορεί να ενώνει τον Ατλαντικό με τη Βόρεια Θάλασσα, με τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρεια Θάλασσα με τη Μεσόγειο, αλλά αυτό γίνεται μέσω κομματιών, τα οποία αποτελούν μικρές εθνικές διαδρομές. Άρα λοιπόν, κανείς μπορεί εύκολα να δημιουργήσει, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές διαδρομές στην ΚΟΠ, να τις πιστοποιήσει κατά προδιαγραφές του Eurovelo και στη συνέχεια να έχει πάρα πολύ έτοιμη πια την αίτησή του να την καταθέσει στο Eurovelo και φυσικά να πάρει την πιστοποίηση. Αυτή είναι η διαδικασία για τις περιεστικές διαδρομές. Τρεις προτάσεις υπάρχουν εδώ, που βεβαίως επιδέχονται προτάσεων επιπλέον. Ο γύρος της ΚΟ, μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων, που μη σας φαίνεται πολύ, γιατί εδώ δεν μιλάμε για αθλητική ποδηλασία, δεν θα ξεκινήσει κανείς το πρωί για να κάνει την προπόνησή του. Θα τη σπάσει σε τέσσερα τμήματα των 30 χιλιόμετρων την ημέρα. Σας είπα και πριν, 30 χιλιόμετρα ποδήλατο σημαίνει 2,5 ώρες ποδηλασίας. Ξεκινάς το πρωί, τρως το πρωινό σου, κάνεις μια ώρα ποδήλατο, κολυμπάς, ξεκουράζεσαι, κάνεις και άλλη μια ώρα το απόγευμα και κάνεις 40 χιλιόμετρα. Εύκολο δηλαδή, αστείο είναι αυτό. Η δεύτερη περίπτωση είναι κανείς να το μικρύνει και να πει ότι κάνω τις παραλίες, έχω επιλέξει το βόρειο τμήμα, διότι είναι απλώς πιο βατή η διαδρομή με λιγότερα ισομετρικά. Και μια τρίτη ιδέα που αξίζει τον κόπο να τη σκεφτούμε όλοι πολύ σοβαρά, η σύνδεση του αεροδρομίου με την πόλη της ΚΟ. Είναι μια διαδρομή 24 χιλιόμετρων με λίγα ισομετρικά, όπως μπορεί να μας βεβαιώσουν οι ποδηλάτες της ΚΟ. Εύκολο να γίνει, αλλά απαιτεί κανείς να αποφασίσει τι θέλει για το δρόμο αυτό. Αν αυτός ο δρόμος θέλει να είναι ένας δρόμος ταχύτητας κυκλοφορίας, αν αυτός ο δρόμος χωράει να έχει ποδήλατο, αν μπορεί να έχει εναλλακτικές. Να λέμε ότι θα το κάνουμε αυτό, ναι, θα το κάνουμε, αλλά κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Φανταστείτε λοιπόν την εικόνα ενός νησιού που θέλουμε να είναι νησί του ποδηλάτου, να φτάνει ο επισκέπτης και όπως είναι το πάρκινγκ των αυτοκινήτων με τις μεγάλες σημαίες, να υπάρχει κι άλλο ένα πάρκινγκ από τους τοπικούς ενοικιαστές, να μπορεί κανείς να νοικιάσει ένα ωραίο ποδήλατο το οποίο θα έχει τσάντες για να βάλει τα πράγματά του στο πλάι, να κάνει τα 24 χιλιόμετρα που σας βεβαιώνω δεν είναι πάνω από μια μισή ώρα, μια ώρα και ένα τέταρτο, αν πηγαίνει τρομερά αργά στον δρόμο και να φτάσει στο νησί. Δηλαδή, ενώ στην πόλη ή σε όποιο σημείο έχει επιλέξει τις διακοπές του. Φανταστείτε την αλλαγή της εικόνας. Έρχεται στη συνέχεια στην πόλη και βλέπει τις πινακίδες παντού, τις πληροφοριακές και νιώθει ξαφνικά ότι βρίσκεται σε ένα ποδηλατικό παράδεισο. Το τρίτο κομμάτι είναι οι ορεινές τριχομάτινες διαδρομές. Εδώ μας βολεύει η δημιουργία καταρχάς ενός bike park. Η ΚΟΣ έχει την ευλογία να έχει πολύ ωραία νησιά και δασικούς δρόμους, βουνά και δασικούς δρόμους εξαιρετικούς και πολλούς. Έχουμε κάνει ένα παράδειγμα καταγράφοντας 11 διαδρομές και θα σας εξηγήσω μετά γι' αυτό. Να κάνει λοιπόν κανείς ένα bike park. Μην τρομάζετε, το bike park είναι κάτι απλό. Ένα πάρκο ποδηλάτου. Δηλαδή, σας έχω φέρει κάποιες φωτογραφίες να δείτε. Βλέπετε, ας πούμε, τι θα πει bike park στην Αμερική. Δύο κορμί και μια πινακίδα. Αυτή είναι η επένδυση. Δύο κορμί και μια πινακίδα. Και στη συνέχεια, αρκετές πινακίδες σήμανσης, σαν αυτές περίπου που βλέπετε κάτω. Θα σας δείξω αυτές που προτείνουμε γενικό, για να ξέρει κανείς αν πάει δεξιά, ας πούμε, αν θα πέσει στον κρεμό ή αν θα φτάσει στον προορισμό του. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι, τίποτα παραπάνω. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να φτιάξουμε αυτές τις πινακίδες. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό στην Ελλάδα και αγχωνόμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Σε όλη την Ευρώπη λοιπόν δεν υπάρχουν πρότυπα πινακίδων για ορεινή ποδηλασία. Άλλες έχει το Παρίσι και άλλες έχει η Λιόν. Άλλες έχει το Βερολίνο και άλλες έχει η Βόνη. Δεν υπάρχουν, ο καθένας κάτι θέλει. Τι θέλει να ξέρει κάποιος όταν βρίσκεται στο βουνό? Θέλει να βλέπει το βελάκι, δηλαδή πάω εδώ ή πάω εκεί. Θέλει να βλέπει τον προορισμό, πάω στην Τσοκαλαρία ή πάω στην Κέφαλο, να ξέρω πού θα τελειώσω τη διαδρομή και πόσα χιλιόμετρα είναι τον προορισμό. Τίποτα άλλο. Το μόνο κοινό είναι τα χρώματα αυτά που βλέπετε εδώ, που αναγνωρίζουν όλοι, ότι το πράσινο είναι εύκολο, το μπλε είναι μεσαίο, το κόκκινο δύσκολο και το μαύρο πολύ δύσκολο. Μέχρι εκεί δεν θέλει τίποτα άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα μικρό παράδειγμα και θα τρέξουμε λίγο τις διαδρομές αυτές. Διαδρομή στο δάσος της Τσοκαλαριάς. Ξαναλέω ότι έχουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει και θέλαμε να κάνουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο μπορεί στη συνέχεια οι ποδηλατικές οργανώσεις, οι φίλοι του ποδηλάτου, οι σύλλογοι, οι επαγγελματίες του νησιού να το πάρουν. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος και να σας το κάνει αυτό. Είναι απλό. Αρκεί να καταγράψετε κάπου πού ξεκινάει και πού τελειώνει, πόσα χιλιόμετρα είναι, ποια είναι η μέση κλίση, ποια είναι η μέγιστη κλίση και τι διάρκεια έχει κανείς να το κάνει αυτό. Κάνοντας το αυτό, έχει και μια σειρά από πινακίδες που όπως βλέπετε είναι η αρχή, η μέση, το τέλος κτλ. Δηλαδή κάθε φορά που αλλάζει η διαδρομή
έχεις μια ενημέρωση. Γιατί να πας δεξιά ή να πας αριστερά. Τόσο απλό. Και αν ας πούμε είσαι στην πινακίδα 3 που είναι στο 2,5 χιλιόμετρο και σε πιάσει λάστιχο, να μην βάλεις τα κλάματα και πεις πω από θέμα θα μου φάνε αρκούδες στο βουνό, δεν θα γυρίσω ποτέ. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις 2 χιλιόμετρα να περπατήσεις, άρα περπατάς λίγα και εξετάσεις τον προορισμό σου. Ή αν ζητήσεις βοήθεια να πεις είμαι στο δεύτερο χιλιόμετρο, ελάτε να με πάρετε. Τόσο απλό είναι όλο αυτό. Βλέπετε μια σειρά από διαδρομές, ξαναλέω, για την οικονομία του χρόνου δεν θα πάμε σε όλες αυτές. Εδώ είναι ο Άγιος Γεώργιος Καρυδιάς. Για όλες αυτές τις διαδρομές μας έχει βοηθήσει ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, με τεχνογνωσία του. Βλέπετε στην πιο μεγάλη διαδρομή είναι πιο πολλές πινακίδες. Έχουμε καταγράψει 11 διαδρομές με όλες τις πινακίδες. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος, αφού γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Δασαρχείο, μια συνεννόηση, μπορεί κανείς να πάνε να τοποθετήσει. Τόσο εύκολο. Βλέπετε επίσης ότι η πινακίδα έχει τα πληροφοριακά σημεία στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος έχει ένα QR code που κανένας μπορεί να έχει τα στοιχεία που θέλει, συν χώρο για λογότυπα. Άρα, ένας χορηγός, το επιμελητήριο, ένας άλλος φορέας μπορεί να χρηματοδοτήσει τις πινακίδες αυτές και να πει κάποιος, ας πούμε, ότι οι πινακίδες αυτές είναι του επιμελητηρίου, αυτές είναι του ξενοδοχείου τάδε, οτιδήποτε. Για να διευκολυνόμαστε, γιατί δεν είναι θέμα του κόστους. Βρίσκονται τα λεφτά, όπως έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι οι διαδικασίες. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα χάρτη. Όλες οι διαδρομές στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής συνοδεύονται από αντίστοιχους χάρτες αναλυτικούς για να έχει κανείς μια σαφή εικόνα. Απλώς σας δείχνω ένα ενδεικτικά. Προχωράμε λίγο με τις διαδρομές για να πάμε σε κάτι άλλο που είναι η διάσχιση του δίκαιου. Οι περισσότερες διαδρομές που βλέπουμε είναι σχετικά εύκολες. Δηλαδή, μια διαδρομή, ας πούμε, 4-5 χιλιόμετρων που μπορεί να την κάνει ο μπαμπάς και η μαμά με τα παιδάκια τους, να κάνουν μισή ώρα ποδήλατο, να χαρούν, να φύγουν από το τουριστικό μέρος του νησιού για να δουν και την άλλη εικόνα, να δουν και το άλλο νησί, να κοιτάξουν από ψηλά κτλ. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κανείς μπορεί να κάνει κάτι εντυπωσιακό, κάτι δύσκολο, να κάνει, ας πούμε, τη διάσχιση του βουνού, μια διαδρομή 30 χιλιόμετρων. Αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει στη συνέχεια το πόσιμο και να γίνει ένας διεθνής αγώνας, που να είναι η διάσχιση, δηλαδή ένα νέο προϊόν στο νησί. Εδώ η διαδρομή, βλέπετε, είναι πιο δύσκολη, γι' αυτό είναι και κόκκινες όλες οι πινακίδες. Μάρκετινγκ και την προώθηση της ιδέας του ποδηλάτου. Όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα, δηλαδή η βελτίωση των αστικών, η ανάπτυξη των περιεστικών και η δημιουργία των χωμάτινων διαδρομών, δεν έχουν καμία αξία αν το ξέρουμε εμείς, αν δεν το ξέρει κανένας άλλος. Πρέπει να οργανωθεί ένα πλάνο επικοινωνίας για αυτό το κομμάτι του τουρισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν, ξεχωριστό και συγκεκριμένο. Μπορεί κανείς να έχει digital επικοινωνία, είναι απαραίτητο να έχει ένα site. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα site αποκλειστικά για το ποδήλατο, ένα cycling course, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, στο οποίο μέσα κανείς θα ζητήσει τη συνδρομή και των εταιριών που νοικιάζουν ποδήλατα, και των ξενοδοχείων και των εταιριών που κάνουν βόλτες με ποδήλατα στο νησί, αλλά και όλων των στοιχείων που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα. Να επισημάνω σε αυτό το εξής. Εγώ, ας πούμε, ψάχνοντας να δω πού μπορώ να νοικιάσω ένα ποδήλατο αστικό, το μόνο που είδα από το ίντερνετ, από το σπίτι μου, είναι ότι υπάρχουν νοικιάσεις ποδηλάτων. Δεν είδα πουθενά, γιατί εγώ ήθελα, ας πούμε, να πάρω ένα ποδήλατο, για παράδειγμα, για όσους ξέρουν ποδήλατο, με carbon πλαίσιο και σειρά Ultegra. Δεν ξέρω πού θα το βρω αυτό και αν θα το βρω. Είναι σαν να θέλω να πάρω ένα τσικουετσέτο με ανοιχτή οροφή για να κάνω τις διακοπές μου και να νιώσω ωραίος και να μην ξέρω και να έρθω να πάρω γούρνου σας εκεί, να μην ξέρω τι αυτοκίνητο θα πάρω. Θέλω να ξέρω ακριβώς το ποδήλατο, λεπτομέρεια, αλλά αυτή η λεπτομέρεια είναι που ξεχωρίζουν ένα προορισμό από προορισμό που υπάρχει το ποδήλατο από έναν ποδηλατικό προορισμό. Με όλα τα παραπάνω, η ΚΟΣ σαφέστατα μπορεί να αναδειχθεί σε ένα κέντρο ποδηλατικού τουρισμού στον Δωδεκάνησα. Γιατί το λέω αυτό και γιατί να γίνει η ΚΟΣ και να μην γίνει, δεν ξέρω. Μην το πάρετε ανταγωνιστικά, η Ρόδος ή η Νήσιρος. Γιατί, για να είναι ένας τόπος ποδηλάτου, πρέπει να συνυπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς, πρέπει οι κάτοικοι να καταλαβαίνουν το ποδήλατο, να αναγνωρίζουν το ποδήλατο και να το αποδέχονται. Το έχουμε. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις που να ασχολούνται με το ποδήλατο σε υψηλό επίπεδο για αυτόν που θα έρθει. Θα σας πω κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι το έχετε συνειδητοποιήσει, ακόμα και οι επαγγελματίες του χώρου. Στην ΚΟ υπάρχουν 3 από τα καλύτερα ποδηλατικά καταστήματα στην Ελλάδα. Αν μπορούσαμε δηλαδή τα ποδηλατικά καταστήματα στην Ελλάδα να τα κατατάξουμε σε σειρά από το 1 μέχρι το 10, τα 3 από αυτά τα 10 καταστήματα είναι στην ΚΟ. Αυτό είναι μια πληροφορία που κάποιος πρέπει να το ξέρει.
σε εποχή που δεν υπήρχαν ποδήλατα στην Ελλάδα και δεν υπήρχαν στη μισή Ευρώπη. Ερχόμουν σε ποδηλατικά καταστήματα στην Κόκκινη και έβλεπα να έχουν προϊόντα. Αυτό, γιατί να μην το ξέρει κάποιος που ενδιαφέρεται για το ποδήλατο. Είναι λοιπόν ένας δεύτερος παράγοντας επιτυχίας. Και ο τρίτος είναι το κανένα κάποιος. Συγγνώμη. Να μπορεί να βρει στο σημείο αυτό ποιοτικά ποδήλατα και πολλά ποδήλατα. Στην Κόκκινη υπάρχουν 6.500 ποδήλατα. Άρα αυτές οι τρεις προϋποθέσεις δεν νομίζω ότι υπάρχουν σε άλλο νησί στα Δωδεκάνησα. Είναι πάρα πολύ ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, έχει ένα προβάδισμα το οποίο αξίζει τον κόπο να το εκμεταλλευτεί. Αν κάποιος τόπος δηλαδή θέλει να γίνει ποδηλατικός προορισμός στην Ελλάδα, νομίζω ότι δικαιωματικά αυτό θα μπορούσε να το πετύχει κόσμο. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, γιατί συζητάμε για πολύ ωραίες ιδέες και μετά αυτές οι δύο ιδέες παίρνουν χρόνο για να γίνουν. Είναι πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα. Έχουμε καταγράψει ένα προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να μην είναι πάντα αυτό που θα μας άρεσε σαν εικόνα, αλλά σαν ουσία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, μπορεί κανείς να ασχοληθεί πρώτα με τις χωμάτινες διαδρομές. Εμείς έχουμε προτείνει 11, εσείς μπορείτε να βρείτε ένα 100. Έχουμε τις πινακίδες, είναι σχεδιασμένες. Ξέρετε που θα τις τοποθετήσουμε. Μένει να πάρουμε τις απαραίτητες άδειες και να τοποθετηθούν οι πινακίδες. Μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω, σε 6 μήνες, σε 4, σε 3, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οι αστικές διαδρομές μπορεί πρώτα να γίνουν οι συμπληρώσεις που είναι απλές και δεν θέλουν κάτι. Εννοείται ότι ο Δήμος ήδη φαντάζομαι ότι είναι μέσα στο πλάνο του να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις που χρειάζεται η συντήρηση, θέλω να πω. Στη συνέχεια να μπουν κάποιες πινακίδες και κανείς να σχεδιάζει την υλοποίηση των περιοριστικών διαδρομών. Άρα το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι σύντομο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια τετραετία για να ολοκληρώσουμε όλα αυτά. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο. Θεωρώ ότι υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία και για το νησί, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας. Απ' τη μια, τόσο το περιβάλλον όσο και οι ίδιοι τόποι δεν αντέχουν άλλο ανάπτυξη η οποία δεν είναι βιώσιμη. Απ' την άλλη, οι ίδιοι οι πολίτες αναζητούν διεξόδους διαφορετικές. Αλλάζει το προφίλ του ταξιδιώτη. Δεν είναι πια τουρίστας, είναι ταξιδιώτης και έχει άλλες απαιτήσεις. Έχω την αίσθηση ότι η COST θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην Ελλάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετικά καλή πρακτική την οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν, να αναδείξουν το τουριστικό τους προϊόν και ουσιαστικά να δημιουργήσει κάτι νέο, πρωτότυπο και ουσιαστικό για την οικονομία και για το περιβάλλον. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερως για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του και για την πρόθεσή του να προτείνει αλλαγές. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Δημήτρη του Σαράντη, χωρίς το πείσμα του οποίου νομίζω ότι δεν θα είναι προχωρήσει όλα αυτά τα πράγματα τόσο γρήγορα, και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βοηθήσατε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας. Θα συμβεί αυτό. Να συμπληρώσω, αγαπητέ Σπύρο, ότι δίπλα στον Δημήτρη του Σαράντη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η αρμόδια αντιδήμαρχος της Εύη Βλάχου. Και χαίρομαι γιατί έχω τόσο πολύ καλούς και αξιόπιστους και φιλότιμους συνεργάτες. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το ποδήλατο αστικό είναι τελικά τρόπος και στάσης ζωής. Θα συμφωνήσουμε επίσης όλοι ότι το ποδήλατο μπορεί να προσδιώσει μια τεράστια υπεραξία στην τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση στην τοπική οικονομία. Μπορεί να αναπτύξουμε πλέον τον ποδηλατικό τουρισμό αλλά και τον αθλητικό τουρισμό που περιλαμβάνει το ποδήλατο. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία. Πολιτική πρόθεση του Δήμου, η αλλαγή της περιφέρειας και ένας άνθρωπος που διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του, ο Υφυπουργός Μεταφορών, το Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι μαζί νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και από αυτά που ακούσαμε από έναν άνθρωπο που πλέον είμαι περήφανος γιατί συνεργαστήκαμε μαζί σου, αγαπητέ Σπύρο, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο συνεργάτη για να κάνουμε τα πρώτα
απαραίτητα οργανωμένα όμως βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ γρήγορα να παράξουμε αποτέλεσμα και αυτό να είναι ορατό και χειροπιαστό στην τοπική κοινωνία και βέβαια, επειδή αυτό προσδοκούμε στους επισκέπτες μας, στις χιλιάδες των επισκεπτών. Νομίζω ήρθε η ώρα με μια θρηλυκή μορφή του ποδηλάτου, τότε που η ΚΟΣ πράγματι είχε 4 επιχειρήσεις οι οποίες, καλώ τον Κώστα, παρέδιδαν μαθήματα ποδηλάτου. Να μην πείσω κιόλα. Μόνο το λαιμό μου. Ήμουνα κάτω στο λιμάνι. Και έρχεται ο Τσάρης ο γιατρός να ζούμε τον Παππούλη. Έλα γιατί το γυμνάσιο θα τρέξει στα ποδήλατα. Πήγαμε στον Κερβεντέ. Πάμε να τρέξω στα ποδήλατα. Μου λέει ο γυμναστής. Τι δουλειά κάνετε. Μου λέω κάτω στο λιμάνι δουλεύω. Μου λέει απαγορεύεται. Τραβάει το καπέλο Τσάρης, το Φίνι, ο Παππούλης, θα τρέξει μαζί μας. Και τρέξαμε μαζί, μετά 5-6 μήνες μου φωνάζει ο γυμναστής, γυρίζει και μου λέει έλα να σου δώσω μια φανέλα του Ιπποκράτη Γυμνάσιου. Όχι αγαπητέ, έχω μια φανέλα εγώ του Ολυμπιακού να την πάρω. Τη φωτογραφία του λέει. Γίνεται αγώνα για την αντιμάχια. Αντιμάχια κουμπί Ελευθερίου Βενιζέλου κάτω από το κόστο άλλε 20 στροφέ. Θα το λέμε κάτω. Έκανα εγώ 1 ώρα και 13 λεπτά. Όταν έψανα στο τζιπάρι, πιάνει μια γυναίκα να μα τραπά να μου ρίξει νερό. Ναι, μου ρίχνει νερό, φεύγει ο μαστραπά. Να τα αίματα εγώ στα μούτρα. Ο Σκομπουρδής, ο Μανώλης, μου λέει θα σε κόψω. Τι να με κόψεις, αφού είμαι δρομένος καταλαβαίνω τώρα. Αυτό ήταν. Μετά, η κολόνα της ΔΕΗΣ, την ελίβανε με γράσο. Πάνω πάνω είχαμε 2 σταυρούς, από 100 φράγκα. Ένα πιωτό, να βγουνε πάνω. Εγώ τι έκανα. Γκύμιζα τις τσέπες πριονίδι, έβγαλα το πριονίδι, το ψάχνωνα, δεν έβαινα. Τι πήρα. Επήρα και ένα άλλο στο ποδήλατο που γυμνόμουνα ολόγυμνος. Με το σαβρακάκι. Και γυμνόμουνα πάλι, πάω στο ποδήλατο. Αυτό ήταν η γυμνή μας.